Τα πάνω κάτω έρχονται για ακόμα μία φορά στι συντάξει, καθώ μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων κινδυνεύει να μην πάρει ούτε καν την κατώτατη εγγυημένη σύνταξη των 486 ευρώ. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο, όποιο δεν βγαίνει σε σύνταξη τα 67 δεν θα δικαιούται την κατώτατη σύνταξη, αλλά το ποσό που αναλογεί στι εισφορέ του. Δυστυχώ, όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια δείχνουν ότι οι συντάξει όντω θα γίνουν αυτό που λέγαμε παλιά, οι συντάξει των 300 ευρώ, συντάξει πείνα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία και οι μισθοί έχουν καρατομηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε οι εισφορές να είναι πάρα πολύ μικρές. Οπότε καταλαβαίνουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν οι συντάξει. Ο νόμο αφορά όσου αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιουλίου του 2015 και μετά, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση από την 1η του έτου, αλλά μέχρι το τέλο του Ιουνίου δεν είχαν πάρει στα χέρια του την οριστική απόφαση συνταξιοδότηση. Υπολογίζεται ότι πλήττονται τουλάχιστον 60 με 70.000 ασφαλισμένοι. Θα προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε όπω και τα προηγούμενα χρόνια, να δείξουμε την αντίθεσή μα, να παρουσιάσουμε κάποια σχέδια μέσα από κάποιε μελέτε που γίνονται από τον Ινστιτούτο Εργασία τη ΓΕΣΕ έτσι ώστε να δείξουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο δρόμο και όχι ο δρόμο του κοψίματο των συντάξεων και τη μείωση των μισθών. Γιατί κάτω από αυτά τα μέτρα ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, ένα ασφαλισμένο που έχει στο ΙΚΑ 15 χρόνια, εκ των οποίων 11 μέχρι το 2010 και 4 από το 11 έω το 2015, αν αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη θα πάρει 439 ευρώ. Αν όμω αποχωρήσει 5 χρόνια πριν από το κανονικό όριο ηλικία, δηλαδή στα 62, η σύνταξή του θα μειωθεί κατά 40% και θα πάρει περίπου 263 ευρώ.